Σεβασμό. Ότατε Μητροπολίτα Πειραιός, κύριε Σεραφείμ, οικοδεσπότα του παρόντος συνεθρίου, εξοχότατε κύριε Αντιπρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, εξοχότατοι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων της πατρίδος μας, των εντός και των εκτός της Βουλής, εντιμότατοι άρχοντες, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι καθαρά πνευματικό. Και είναι πνευματικό γιατί αφορά άμεσα τη ζωή της Εκκλησίας, δηλαδή τη ζωή των πιστών χριστιανών, την παρούσα ζωή τους και τη μέλουσα, αφού πρόκριμα της μελούσης ζωής και κριτήριο αποκλειστικό είναι ο τρόπος της ζωής μας σε αυτόν τον κόσμο. Πολλοί έχουν γράψει και μιλήσει στο παρελθόν για το θέμα Εκκλησία και πολιτική, και πιστά παιδιά της Εκκλησίας και αρνητές του Χριστού και αξιόλογοι άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι καιροσκόποι και υστερόβουλοι. Ωστόσο το θέμα αυτό δυστυχώς μέχρι σήμερα παραμένει ως φάγιον εισκοτώμεναν μιας πρωτοφανούς αγνίας και αδιαφορίας παρά τη σπουδαιότητα την οποία έχει αυτό το επίκαιρο και σοβαρότατο πρόβλημα. Η διαπίστωση αυτή είναι του μακαριστού και Αγίου Μητροπολίτου Ύδρας Κυρού Ιεροθέου, ο οποίος σε επιστολή που μου έστειλε στις 2 Νοεμβρίου του 2007, μετά τη δημοσίευση σχετικού άρθρου μου στο περιοδικό του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πευκακίων, Ενοριακή Ευλοκία, ζητούσε με πολύ ενδιαφέρον να γίνει ευρυτά τη συζήτηση, ώστε να φωταγωγηθεί, όπως χαρακτηριστικά έγραφε, το θέμα μας. Η επιστολή του Αγίου Ύδρας ήταν για μένα πνευματική επιβεβαίωση ότι έπρεπε να συνεχίσω την ανάπτυξη του θέματος Εκκλησία και πολιτική σε όλες τις πτυχές του, διευρύνοντας τον ορίζοντα του πρώτου μου άρθρου του Οκτωβρίου 2007, έως ότου γίνει πασιφανές ότι το θέμα αυτό έχει διαστρεβλωθεί με την πρωτοστασία των πολιτικών και την άγνοια υποχωρητικότητα και συνθηκολόγηση εκκλησιαστικών προσώπων. Έτσι επικολούθησαν άλλα 2 άρθρα μου και ένα πνευματικό συμπόσιο στις 17 Φεβρουαρίου του 2008 στο Πολεμικό Μουσείο, όπου και εκεί έγινε εισήγηση με θέμα «Τα πολιτικά όρια της Εκκλησίας, η Ελλάδα του Καποδίστρια και η Ελλάδα σήμερα», και επικολούθησε συζήτηση. Έκτοτε πολλοί άνθρωποι έδειξαν ενδιαφέρον και μου ζήτησαν να συνεχιστεί η ανάλυση του θέματος, και διότι διεπίστωσαν ότι αφορά άμεσα την πνευματική του ζωή, αλλά και γιατί συναντούσαν αντιδράσεις σε σχετικές συζητήσεις τους εκ μέρους λαϊκών και κληρικών, χωρίς όμως οι αντιδρώντες και αντιτιθέμενοι να προβάλλουν σοβαρά επιχειρήματα παρεκτός φωτοβολίδων του τύπου «Δεν είναι έτσι», που γράφει στην Αγία Γραφή για την πολιτική «Ο Χριστός ίδρυσε κόμμα, εμείς οι κληρικοί δεν έχουμε θέση στην πολιτική, αλλά μόνο να κοιτάξουμε να σώσουμε καμιά ψυχούλα» και άλλα παρόμοια. Όλα αυτά μας οδήγησαν στο σημερινό μας συνέδριο για να συνεχίσουμε τη διερεύνηση και συζήτηση του τόσο φλέγοντος και επικαίρου θέματος,
με πιο συγκεκριμένο προσδιορισμό του «Εκκλησία και πολιτική στην Ελλάδα», πιστεύοντας ότι αυτό το «στην Ελλάδα» θα μας βοηθήσει στην καλύτερη προσέγγιση του. Στην Ελλάδα από την αρχαιότητα ήταν αδιανόητος ο χωρισμός της πίστεως των ανθρώπων από την καθημερινή του ζωή. Είναι το πρώτο σημείο που δείχνει ότι δεν έχουμε καμία σχέση με τους προγόνους μας. Γι' αυτό και όταν ακόμη αγνοούσαν τον αληθινό Θεό, πριν αποκαλυφθεί με την ενσάρκωσή του, τον περίμεναν σωστά ως σαρκωμένον και αθάνατον άνθρωπο και όχι ως ιδέα, στοιχείο της φύσεως, ζώο ή πράγμα. Οι αρχαίοι προγονείς μας ήθελαν σχέση με τη θεότητα, ζωή με τη θεότητα. Μπορεί ως άνθρωποι με τα πάθη τους, στερημένοι από τη Θεία Χάρη, να επενόησαν θεούς εμπαθείς, κατ' εικόνα δική τους. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία ότι ήθελαν οι θεοί τους να καλύπτουν όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητές τους και όλες τις ανθρώπινες εκφράσεις τους. Ζητούσαν χωρίς να ξέρουν, ποθούσαν χωρίς να έχουν διδαχθεί το Θεό που θα είναι ζωή τους. Αυτό τους οδήγησε να υψώσουν βωμό το αγνώστο Θεό, γιατί ένιωθαν ότι οι θεοί τους δεν είχαν τη δύναμη να κορέσουν τον πόθο τους για πληρότητα. Ένιωθαν ότι κάποιος άλλος Θεός, πέρα από τις ανθρώπινες μικρότητες, πρέπει να έλθει και να γίνει ζωή τους. Αυτό το διεπίστωσε ευθύς αμέσως ο Άγιος Απόστολος Παύλος όταν έφτασε στην Αθήνα και γι' αυτό όταν μίλησε στους προπάτορές μας από το βράχο της Ακροπόλεως τους είπε «Άνδρες Αθηναίοι, ως δύση δαιμονέστερους ημάς θεωρώ». Δύση δαιμονέστερος θα υπεί βαθύτατα θρησκευόμενος περισσότερο από κάθε άλλον λαό. Οι αρχαίοι προγονείς μας ήσαν ισορροπημένοι, γιατί συνεχής μεριμνά τους ήταν να μετουσιώνουν την πίστη τους σε καθημερινή ζωή, να ζουν όπως τους υπαγόρευε η πίστη τους. Γι' αυτό και ήσαν πανέτοιμοι πνευματικά για να δεχθούν τη φανέρωση του αληθινού Θεού, αφού και ο αληθινός Θεός δεν θέλει να γίνει ιδεολόγημα ή φόβητρο, αλλά θέλει να γίνει η καθημερινή ζωή και η αναπνοή των ανθρώπων. Η θρησκευτικότητα ως κύριο συστατικό της υπάρξεως των προγόνων μας φαίνεται και από τον συνοπτικό προσδιορισμό του Έλληνα με γνώμονα το όμεμον, το ομόθρησκον και το ομόγλωσσον, όπου, προσέξτε, το ομόθρησκον έχει την πριτανεύουσα θέση, αφού αυτό κατεξοχήν διεμόρφωνε και καθόριζε το ήθος και την προσωπικότητά τους με εκφραστικό όργανο την ελληνική γλώσσα. Η θρησκευτικότητα αυτή ως τρόπος ζωής έδινε στους αρχαίους προπάτορές μας την ακλόνητη πεποίθηση ότι υπερέχουν σε πολιτισμό και σε ποιότητα ζωής εν σχέση με τους άλλους λαούς, γι' αυτό και δεν επηρεάστηκαν ποτέ στο πιστεύω τους και στη συμπεριφορά τους από το τι κάνουν οι άλλοι. Οι πρόγονοί μας δεν ήσαν κομπλεξικοί, ούτε είχαν το φόβο και τον τρόμο που έχουν σήμερα οι άρχοντες μας, μήπως τάχα και απομονωθούμε διεθνώς αν δεν είμαστε υπάκουα τσιράκια των μεγάλων. Γιατί οι πρόγονοί μας είχαν πρώτοι αυτοί
απομονώσει όλους τους άλλους λαούς που δεν μετήχαν στην ελληνική παιδεία και ζωή, κηρύσσοντας με τον κατηγορηματικότερο τρόπο το «πας μη Έλλην βάρβαρος». Αν οι προγονείς μας ακολουθούσαν τη σημερινή μας τακτική, θα είχαν γίνει προσάρτημα και δορυφόροι των τότε πανίσχυρων Περσών, όπως έχουμε γίνει εμείς σήμερα προσάρτημα της Αμερικής και παίγνιο της Ευρώπης, της οποίας ακόμη και οι επιτελείς του αθλητισμού μας υβρίζουν αδιαμαρτύρητα, αφού μας έχει γίνει πλήση εγκεφάλου από τους άρχοντές μας ότι είμαστε μικρός λαός και δεν πρέπει να μιλάμε. Οι πρόγονοί μας ποτέ δεν συσχέτισαν την αξία και την αλήθεια με το πλήθος, και γι' αυτό, αν και ολιγάριθμοι, πολέμησαν αποτελεσματικά τη βαρβαρότητα και όχι μόνο εμπόδισαν τη συρρήκνωση των συνόρων τους, πράγμα που για τους κυβερνήτες μας σήμερα θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό και αναμενόμενο, αλλά επεξέτειλαν την ελληνική κυριαρχία και τον ελληνικό πολιτισμό μέχρι τα βάθη της Ασίας. Με το κήρυγμα του Αποστόλου Παύλου στην Αθήνα έρχεται το φως της γνώσεως. Φανερώθηκε εκείνος που ως αχώρητος Θεός έγινε το πλήρωμα του πόθου των γνησίων προπατώρων μας. Αυτοί που διψούσαν συνεχώς να ακούσουν τι καινότερον, άκουσαν το μόνο κενόν υπό τον ήλιον και έλαβαν είδωρ ζών για να μην διψάσουν ποτέ. Αυτοί που είχαν απομονώσει όλους τους λαούς ως βαρβάρους, δέχονται ελεύθερα, αυθόρμητα και εγκάρθια την αποκάλυψη του σαρκοθέντος Θεού. Όχι βία και δυναστικά, όπως τους συκοφαντούν οι σημερινοί τάχα πολιτισμένοι νεογενίτσαροι. Οι πατέρες μας δεν ήσαν ανθρωπάκια για να πέσουν θύματα εκβιασμού και τρομοκρατίας. Οι πρόγονοί μας δεν σήκωναν μίγα στο σπαθί τους. Γι' αυτό είναι οι βριστές των προγόνων μας, αυτοί που ισχυρίζονται όψιμα πως ο αρχαίος κόσμος δια της βίας δέχθηκε το χριστιανισμό. Τόσο λοιπόν σπουδαίος κατά τη γνώμη τους είναι ο ελληνισμός, ώστε έπεσε θύμα εκβιασμού και τρομοκρατίας. Εμείς οι λαπάδες νεοέλληνες ανεχθήκαμε μόνο 7 χρόνια τη δικτατορία και την αποτινάξαμε, και οι πρόγονοί μας, οι ήρωες, ήσαν τόσο δειλοί, τόσο φοβισμένοι και ανόητοι, που τελικά κάποιοι τους καταπίεσαν, τους κατανάγκασαν και τους έκαναν χριστιανούς. Βεβαίως όχι. Ο χριστιανισμός ήταν η ολοκλήρωση της ψυχής και της ζωής του Έλληνα, και η Εκκλησία ολόκληρος ο τρόπος της ζωής του. Με την Εκκλησία ο άνθρωπος δεν έχει πια καμιά ανάγκη. Αφού η Εκκλησία τακτοποιεί και ικανοποιεί και τις πιο λεπτεπίλεπτες ανάγκες της ψυχής των ανθρώπων, τα βιωτικά προβλήματα και οι καθημερινές διευθετήσεις των ανθρωπίνων πρακτικών αναγκών είναι πια παιχνιδάκι. Το δύσκολο είναι να αναπαυθεί και να χαρεί η ψυχή. Το εύκολο είναι να βρεθούν οι πρακτικές λύσεις για τα βιωτικά προβλήματα.